7 σημάδια ότι η επιθυμία σου θα πραγματοποιηθεί. Θέλω να τα καταγράψετε και τα 7 και μετά να κάνετε tick, να τσεκάρετε δηλαδή ποια έχετε. Έχετε 2, έχετε 3, έχετε 5, έχετε και τα 7. Όσα πιο πολλά έχετε, τόσο πιο κοντά στο να υλοποιηθούν οι επιθυμίες σας είστε. Στο νούμερο 1 αισθάνεστε ήρεμοι, γαλήνιοι. Αισθάνεστε πληρότητα. Ό,τι και αν γίνεται στη ζωή σας, στο τώρα, αλλά και γενικότερα ό,τι και αν γίνεται γύρω-τριγύρω και παγκοσμίως, εσείς διατηρείτε την ηρεμία σας. Είστε σε μία διάθεση, σε ένα mood, είναι ό,τι είναι. Η φράση αυτή, είναι ό,τι είναι. Έγινε ό,τι έγινε. Εγώ ξέρω προς τα που βαδίζω, ξέρω προς τα που πάω. Αναλαμβάνω καθημερινά εμπνευσμένη δράση ως προς τους στόχους μου και τις επιθυμίες μου. Εμπιστεύομαι, πιστεύω το κάτι ανώτερο. Βαδίζω ολοταχώς προς μια καλύτερη ζωή για μένα. Και τα λέτε, αλλά και τα αισθάνεστε στο πετσί σας όλα αυτά. Έχετε δηλαδή ηρεμία εσωτερική. Δεν ταράζεστε εύκολα και θα έλεγα ότι δεν σας ταράζει και τίποτα πλέον. Ή και αν σας ταράξει λίγο, αμέσως επαναφέρετε τον εαυτό σας στη θετικότητα πάλι, στην ηρεμία, στην αισιοδοξία. Αυτό πλέον παθαίνω κι εγώ. Μπορεί κάτι, αραιά και που, να με τσιγκλήσει, να με ταράξει, αλλά αμέσως είναι ό,τι είναι. Πράγματα που δεν μπορείς να τα αλλάξεις, δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Πράγματα που δεν περνάνε από, από τα χέρια σου, άφησέ τα να είναι έτσι όπως είναι. Δεν μπορείς κάτι να κάνεις. Καλύτερα να προσπαθείς και να παλεύεις για πράγματα που μπορείς να αλλάξεις, παρά για πράγματα που δεν μπορείς και απλά κάθεσαι και το αναλύεις, υπεραναλύεις, γκρινιάζεις, μιζεριάζεις και πάει λέγοντας, είτε για ό,τι αφορά τη ζωή σου, είτε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο γενικότερα. Αυτό το μαλλί δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να κάνω με τα μαλλιά μου. Πήγα να κάνω, πάλι δεν έκανα τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 2. Θα αρχίσετε αυτή την περίοδο να παρατηρείτε ευκαιρίες, ιδέες, θα σας έρχονται έτσι ξαφνικά από το πουθενά, συμπτώσεις, συγχρονισμοί. Αυτά είναι η γλώσσα του σύμπαντος για να σας πει ότι ξέρεις, είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Όταν άνθρωποι θα έρχονται στη ζωή σου, μπορεί κάποιος από το παρελθόν, κάποια από το παρελθόν να σας στείλει ένα μήνυμα, να σας πάρει τηλέφωνο, ότι θέλει να βρεθείτε, να πάτε, να βρεθείτε, γιατί μπορεί κάτι έχει, να έχει να σας πει, κάτι να έχει να σας δώσει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, οπότε ό,τι και να μας συμβαίνει θα πρέπει να το βλέπουμε, να το ακούμε, να το παρατηρούμε. Μπορεί εκεί που κάνετε το μπάνιο σας να σας έρθει μια ιδέα. Μπορεί να ανοίξετε το κινητό σας, τον υπολογιστή σας και να πέσετε σε ένα quote, σε μια παράγραφο αυτοβελτίωσης και να πείτε ναι, είναι η απάντηση που ψάχνω για το πρόβλημά μου. Όλα κάτι έχουν να μας πούν αυτή την περίοδο. Και αν σας συμβαίνει αυτή τη στιγμή να έχετε λάβει μία απάντηση ή ένα σημάδι από κάτι που δεν το περιμένατε και έτσι ξαφνικά λάβατε αυτή την απάντηση, σχολιάστε μου κάτω στα σχόλια για να δω που βρίσκεστε στο τώρα. Στο νούμερο 3, εμπιστεύεστε περισσότερο και πιστεύετε περισσότερο το κάτι ανώτερο. Δεν έχετε φόβο. Συνήθως φοβόμαστε. Πίσω από το κάθε τι αρνητικό που σκεφτόμαστε ή που αισθανόμαστε, αυτό που κρύβεται είναι φόβος. Ο φόβος είναι το αντίθετο της αγάπης. Όπου υπάρχει φόβος δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη. Αγάπη και φως. Φως. Οπότε δεν μπορεί να εκπληρωθεί και η επιθυμία σου. Θα πρέπει να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε το σχέδιο του Θεού για μας και καμιά φορά χρειάζεται να το αφήνουμε και στα χέρια Του όταν εμείς κάτι που το θεωρούμε πρόβλημα στη ζωή μας, δεν μπορούμε να το λύσουμε. Έχει ξεφύγει δηλαδή από τη δικαιοδοσία μας ή από τα δικά μας χέρια. Ας το αφήσουμε σε αυτόν, γιατί αυτός ξέρει καλύτερα για μας, από μας, πολλές φορές. Και έχει διαφορετικά σχέδια και τα σχέδια έχουν να κάνουν με το, για μας, είναι για το καλό μας. Είναι για το καλό μας, γιατί καμιά φορά εμείς, όταν είμαστε σε μια κατάσταση μέσα, δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να αφαιθούμε μάλλον, για να δούμε ελεύθερα το τι είναι καλό για μας και το τι δεν είναι.
Στο επόμενο αφήνεις το παρελθόν σου πίσω και το επόμενο είναι το 4. Στο 4 αφήνεις το παρελθόν σου πίσω, κόβεις δεσμά με το παρελθόν. Παίρνεις απόφαση ότι enough is enough, τελείωσε, μέχρι εδώ, μπάστα που λέω εγώ, μου αρέσει αυτή η έκφραση, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ να το συνεχίσω άλλο, είτε πρόκειται για δουλειά, είτε πρόκειται για μια σχέση, για ένα γάμο, για μια φιλία, για ένα οικονομικό πρόβλημα, για κάτι που σας ζορίζει τέλος πάντων το μυαλουδάκι. Το αφήνεις πίσω και λες, μηδενίζω και ξαναρχίζω, πάω μπροστά, θα ψάξω, θα βρω τη λύση, κάνεις το πλάνο σου, κάνεις τη στρατηγική σου, σχεδιάζεις το μέλλον σου ξανά από την αρχή και είσαι διατεθειμένος να προχωρήσεις μπροστά και μόνο προς τα μπροστά. Και αυτό είναι και το υγιές και το σωστό. Οπότε και αυτό είναι ένα σημάδι. Αν το έχετε, είστε κοντά στο να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες σας. Στο νούμερο 5, έχετε βρει το πάθος σας. Έχετε βρει τον πραγματικό σκοπό σας σε αυτή τη ζωή, που πολλές φορές δεν έχει να κάνει με το υλικό στοιχείο, με τον υλικό κόσμο, αλλά είναι κάτι που ζητάει η ψυχή σας, θρέφει το πνεύμα σας, σας αρέσει πάρα πολύ να το κάνετε, θα το κάνετε ούτως ή άλλως, θα το κάνετε έτσι και αλλιώς ακόμα και αν δεν πληρωνόσασταν, αλλά επειδή το ακολουθείτε και είναι το πάθος σας και το κάνετε τόσο καλά και το βγάζετε προς τα έξω προς τον κόσμο, σαν μια υπηρεσία, σαν ένα προϊόν, σαν εσείς βγαίνετε προς τα έξω μέσα από τα social, μέσα από ένα μαγαζί που διατηρείτε, μια επιχείρηση, μια εταιρεία, το οτιδήποτε, αυτό ο κόσμος όταν παίρνει αξία από εσάς, σας το γυρίζει πίσω σε αξία επίσης, εις διπλούν, εις τριπλούν και πάει λέγοντας. Ανάλογα το τι βγάζεις προς τα έξω, όσο πιο ποιοτικό είναι, όσο πιο από μέσα από την ψυχή σου είναι, όσο πιο πολύ το αγαπάς, τόσο θα παίρνεις και πίσω. Και είστε σε πολύ καλό δρόμο εάν έχετε βρει το πάθος σας και το βγάζετε προς τα έξω και αρχίσατε κιόλας να λαμβάνετε και πίσω. Ακόμα και αγάπη αν παίρνετε, αποδοχή αν παίρνετε. Ακόμα και αυτό δεν είναι τα πάντα όλα υλικά. Δηλαδή να τα μετράμε όλα όσον αφορά τον υλικό κόσμο, το υλικό στοιχείο, το υλικό κομμάτι αυτού του κόσμου. Πάμε στο νούμερο 6, όταν μικρές επιθυμίες σας τις βλέπετε που εκπληρώνονται, υλοποιούνται εύκολα και γρήγορα. Δεν λέω για τους μεγάλους σας στόχους, αλλά μπορεί να έχετε καθημερινούς μικρούς, πιο μικρούς στόχους. Ας πούμε να τελειώσετε ένα project, να μιλήσετε σε 5 πελάτες και οι 3 να είναι θετικοί όσον αφορά τη δουλειά που κάνετε και βλέπετε ότι υλοποιούνται εύκολα και γρήγορα. Κυλάνε δηλαδή εύκολα τα πράγματα και στη δουλειά σας και στην καθημερινότητά σας και όσον αφορά τις σχέσεις σας, αν έχετε δηλαδή βάλει στο μυαλό σας να βρείτε τον ιδανικό σύντροφο και προσπαθείτε να κάνετε νέες γνωριμίες μέσα από τα social media και από εκεί που δεν σας απαντούσε θετικά καμία γυναίκα, κανένας άντρας στα μηνύματά σας ή στα like σας ή σε απαντήσεις και αντιδράσεις στα story, αρχίζετε βλέπετε ότι έχετε ανταπόκριση. Ακόμα και αυτό είναι ένα σημάδι ότι κάτι πάει καλά. Και στο τελευταίο, όλα τα βλέπεις σαν μαθήματα. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου, εάν δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το θέλεις, αλλά είναι κάπως αλλιώς που δεν σου αρέσει, δεν λες, α, πάλι ανάποδα μου ήρθε, και να απογοητεύεσαι. Λες, okay, έγινε αυτό, είναι έτσι, μου ήρθε με αυτόν τον τρόπο που δεν μου αρέσει, αλλά okay, εγώ θα το κάνω διαφορετικά, θέλω να το κάνω διαφορετικά, θα βρω τον τρόπο, θα βρω λύση στο πρόβλημα. Αρχίζεις ρωτάς τον εαυτό σου πώς μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα, πώς μπορώ να πετύχω, πώς μπορώ να... Πάντα έτσι ξεκινάει μια πρόταση όταν θέλεις να βρεις τη λύση σε ένα πρόβλημά σου, παρά να εστιάζεις το πρόβλημα και να είσαι μίζερος και γκρινιάρης όλη την ώρα εκεί, γιατί σε ό,τι εστιάζουμε την προσοχή μας αυτό και θα μεγαλώνει. Οπότε τα βλέπεις σαν μαθήματα ότι αυτό που ήρθε, ήρθε κάτι να σου μάθει. Ακόμα και αυτή η αναποδιά για κάποιο λόγο έγινε. Ακόμα και αυτή η σφαλιάρα που έφαγες, ακόμα και αυτή η προδοσία από ένα σύντροφο, από μια φιλία, είναι ένα μάθημα. Την άλλη φορά τι θα πρέπει να προσέχεις τους ανθρώπους. Πώς θα πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου, να φυλάγεσαι. Ποιους ανθρώπους θα πρέπει να κρατάς μακριά σου.
να τους, από την αρχή μόλις βλέπεις τα σημάδια, να τους θεωρείς άκυρους και να τους βγάζεις από τη ζωή σου. Όλα στη ζωή είναι μαθήματα, όλα τα οποία μας έρχονται και δεν είναι και τόσο θετικά για μας. Οπότε όταν θα αρχίσετε να τα παίρνετε με αυτόν τον τρόπο, άλλο ένα σημάδι ότι είστε σε καλό δρόμο. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, από τα 7 που σας είπα, πόσα έχετε εσείς, πόσα έχετε κάνει με τικ. Για να σας δω να μου γράφετε τον αριθμό. Είναι 2, είναι 3, είναι 5, είναι 7, πόσα είναι. Σας περιμένω στα σχόλια.